Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη και υπόμνηση ότι ο ρόλος της δημοσιογραφίας, ο οποίος επιτελείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργών της, είναι να φωτίσει κάθε πτυχή, κάθε αντίστοιχης υπόθεσης και να αναδεικνύει ό,τι πρέπει να γίνει θεσμικά, ώστε να μην βρεθούμε ποτέ ξανά στο κατόφλι μιας αντίστοιχης τραγωδίας. Και όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχουν μέσα ενημέρωσης χωρίς εργαζομένους, χωρίς αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις, χωρίς δεοντολογία. Με τον τρόπο αυτό ξεκίνησαν οι εργασίες της ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με στόχο να ανοίξει ο διάλογος για τη θεσμική θωράκιση του περιφερειακού τύπου και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Τα περιφερειακά μέσα έχουν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά δυστυχώς σε σχέση με τα μέσα του κέντρου έχουν και πολλά μειονεκτήματα, ειδικότερα όσο αφορά στο κέρδος, στα οικονομικά μεγέθη και στο κέρδος και στους μισθούς και σε όλα αυτά. Αυτό είναι το στοίχημα. Να τα κάνουμε, να συγκλίνουν. Ακριβώς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κουβεντιάσουμε, να προτείνουμε και να ζητήσουμε από τους συμμετέχοντες, που είναι και η πολιτεία, είναι και οι εργοδότες, είναι και οι δημοσιογράφοι, με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε στο τέλος να έχουμε τον τύπο που αξίζει στην περιφέρεια και βεβαίως να έχουμε θέσεις εργασίας, κανονικούς δημοσιογράφους, κανονικές εφημερίδες ή μέσα ενημέρωσης. Τα περιφερειακά μέσα αποτελούν το 50% των μέσων ενημέρωσης της χώρας και πυλώνα των τοπικών κοινωνιών. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα από την πολιτεία. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα σοβαρό οικοσύστημα, το οποίο έχει ανάγκη η χώρα στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μπροστά σε όλες αυτές τις προσκλήσεις και τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Η απουσία μέτρων ουσιαστικής στήριξης της λειτουργίας τους οδηγεί σε στρεβλώσεις και συρρήκνωσή τους, με επακόλουθο και τη συνεχή απώλεια θέσεων εργασίας. Ως δημοσιογράφοι ζητάμε στήριξη του περιφερειακού τύπου, ζητάμε ενίσχυση από την πολιτεία και ταυτόχρονα ρυθμίσεις που όχι μόνο θα ενισχύσουν τον περιφερειακό τύπο, αλλά θα βοηθήσουν και την τοπική κοινωνία, γιατί για μας η στήριξη των εφημερίδων, των μέσων ενημέρωσης γενικότερα της περιφέρειας, είναι στήριξη της δημοκρατίας και σε τοπικό επίπεδο. Με αφετηρία τις εργασίες της ημερίδας, στην οποία συμμετέχουν τόσο οι 4 περιφερειακές ενώσεις δημοσιογράφων, η Ένωση Περιφερειακής Τηλεόρασης αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας, συζητείται ο τρόπος με τον οποίο θα αμβλυνθούν οι ανισότητες, ώστε το φάσμα των μέτρων που έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός υγιούς πλαισίου λειτουργίας του κλάδου. Και στα ζητήματα αύξησης κόστους χαρτιού και διακίνησης που το υποστηρίξαμε με γενναία χρηματοδότηση, και στα ζητήματα κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών των δημοσιογράφων για το 2021, το 2022, θα το συνεχίσουμε και στο 2023. Και με το νέο νόμο για τα μητρώα ιστοσελίδων και εντύπων του περιφερειακού τύπου, που θα φέρει μια τάξη σε ένα αχανές και άναρχο, θα έλεγα, τοπίο που ο καθένας πολλές φορές δήλωνε χωρίς να έχει το υπόβαθρο τύπος ή ιστοσελίδα, θα μπει μια τάξη στο συγκεκριμένο χώρο και θα συνδεθεί βέβαια και με την κρατική χρηματοδότηση, με την ένταξη στο Μητρό. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής των υπουργικών αποφάσεων και ήδη έχουν ενημερωθεί οι ενώσεις για να ενημερώσουν τα μέλη τους. Ήδη μάλιστα έχουν ξεκινήσει και οι επαφές με τις ενώσεις ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης της περιφέρειας και στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Αφορούν όλους τους εργαζόμενους, τους συναδέρφους μας δημοσιογράφους, που βιώνουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε ό,τι αφορά την απασχόλησή τους. Μιλάμε για ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, μιλάμε για τετράωρα, μιλάμε για εκπεριτροπής εργασία, προβλήματα πολύ δύσκολα να επιληθούν. Να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατό περισσότερες θέσεις εργασίας, αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Πάνω σε αυτή τη βάση θέλουμε να συνεχιστεί η κουβέντα, για να είναι βιώσιμα τα περιφερειακά μέσα και να έχουν και την αντίστοιχη ποιότητα.